Καλησπέρα από το www.elislasop.com και από τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα της Adobe και όχι φυσικά μόνο. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη και το δωρεάν μάθημα της εβδομάδος είναι εδώ για όλους εσάς, premium και απλά μέλη, όπου θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο και λίγο πιο προχωρημένα ένα layer κειμένου, δηλαδή ένα τίτλο ουσιαστικά, και να το κάνουμε πολύ πιο προχωρημένο, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε κάποια ιδιαίτερη γραμματοσυρά ή κάποιες προεγκατεστημένες ρυθμίσεις οτιδήποτε ψαγμένο. Απλά με λίγες τεχνικές και καινούργιες τεχνικές, ιδιαίτερα τεχνικές που υπάρχουν μόνο στο Photoshop CS5, όπως το Puppet Warp, μια τεχνική που υπάρχει και στο After Effects και την έχουμε ξαναδεί. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν ένα τίτλο πιο προχωρημένο, ο οποίος νομίζω θα είναι αρκετά όμορφος και θα μας δώσει μεγαλύτερα ρυθίσματα και ιδέες για να κάνουμε και τα δικά μας αντίστοιχα designs. Λοιπόν, πηγαίνω στο Photoshop, πηγαίνω File, New. Επιλέγω λοιπόν από εδώ, από τα preset μου, το web και αντιστοίχω στο 1600x1200 για να έχω ένα αρκετά μεγάλο έγγραφο, έτσι. Βλέπουμε εδώ πέρα τα σωστά μας, 72 pixels ανάλυση, ανά ίντσα, και κάνουμε κλικ στο OK. Πολύ ωραία λοιπόν, βλέπουμε το background μας. Θα πάμε να το βάψουμε αυτό, θα το αφήσουμε σαν background και κλειδωμένο, δεν μας πειράζει. Απλά θα το βάψουμε με ένα χρώμα λίγο πιο ενδιαφέρον. Θα έρθω λοιπόν εδώ πέρα και θα γράψω το εξής, 89 και 4 μηδενικά. Οπότε έχουμε ένα ωραίο μπορντό χρώμα. Κάνουμε κλικ στο OK και έπειτα πηγαίνουμε στο Edit, Fill και το βάφουμε λοιπόν από εδώ με Foreground Color, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό, έτσι, το πρωτεύωνο χρώμα. Background είναι το λευκό αυτή τη στιγμή. Κάνουμε κλικ στο OK και βάψαμε λοιπόν με ένα πολύ ωραίο μπορντό χρώμα και είμαστε νομίζω έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Θα πάρω λοιπόν τώρα το Type Tool, το οποίο είναι αυτό το Tough που δημιουργεί ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, κείμενα και λέξεις. Κάνω κλικ λοιπόν εδώ και κάνω, πριν κάνω κλικ βασικά εδώ πέρα, θα επιλέξω το impact σαν γραμματοσειρά και το λευκό σαν χρώμα. Οπότε πηγαίνω και επιλέγω το λευκό. Πολύ ωραία λοιπόν. Νομίζω θα πάω το μέγεθος στο 300 points. Okay. Και θα κάνω κλικ εδώ. Οπότε βλέπουμε να αναβοσβήνει. Σωστά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε και στο Word, όταν αναβοσβήνει ο cursor, πάνω από ότι γράφουμε κείμενο. Έτσι. Θα γράψω λοιπόν εδώ πέρα με λευκό χρώμα τη λέξη παλαβός. Έτσι, για να κάνουμε λοιπόν ένα παλαβό κείμενο ουσιαστικά. Λοιπόν, θα το φέρω πιο κοντά, πιο μέσα λοιπόν. Εδώ, κάνω κλικ στο OK και φυσικά θα το ανοίξω λίγο περισσότερο τα γράμματα, τις αποστάσεις λοιπόν, γιατί έχει ένα θέμα το Puppet Warp όταν είναι πολλά γράμματα κολλημένα, όπως το α και το λ. Βλέπετε ότι έχει διαφορά αυτό το α. Διαφορά, βλέπετε η απόσταση των γραμμάτων από το α και το λ παρά με το α με το β. Βλέπετε πως διαφορά. Οπότε θα έρθω εδώ πέρα. Ο τρόπος που μεταφέρουμε, που ανοίγουμε, μάλλον δίνουμε αέρα στα γράμματα, είναι κάνουμε κλικ κάπου ενδιάμεσα και χωρίς να επιλέξουμε κάτι περισσότερο, απλά με το Alt πατημένο, το Option στο Mac και το δεξί λοιπόν βελάκι, βλέπετε δίνουμε αέρα. Όσα κλικς κάνουμε, τόσο αέρα δίνουμε. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά τώρα. Θα δώσω και λίγο αέρα στο α για να είναι λίγο πιο σωστά τώρα. Ωραία, και εδώ πέρα είναι αέρα επίσης. Okay, και εδώ ξανά. Πολύ ωραία νομίζω. Ίσως και ένα μικρό εδώ. Ουπς, συγγνώμη γι' αυτό. Είναι το zoom που κάνει από μόνο του, το ποντίκι μου. Okay. Λοιπόν, κάνω κλικ στο OK. Οπότε έχουμε ένα παλαβό και μια παλαβή λέξη. Okay. Μπορείτε να βάλετε βέβαια εσείς το δικό σας όνομα. Όχι ότι σας θεωρώ φυσικά παλαβούς, αλλά γιατί θέλετε να γράψετε κάτι δικό σας, ίσως πιο ψαρωτικό. Λοιπόν, όπως είδαμε, για να μετακινήσω. Πριν από λίγο είδαμε, αυτό λίγο πιο μέσα το φέρνω με το Alt πατημένο και το αριστερό βελάκι. Βλέπετε πώς μαζεύεται. Και αντιστοίχως με το δεξί βελάκι ανοίγεται. Αν θέλαμε όμως το Α να το πάμε λίγο πιο κάτω, όλοι γνωρίζουμε ότι θα κάναμε το εξής. Θα έπαιρνα λοιπόν αυτό, θα το έκανα cut. Έτσι. Το βγάλω λίγο από εδώ. Έτσι. Θα έκανα επιβεβαίωση και θα έκανα ένα καινούριο λοιπόν text. Θα έκανα λοιπόν κλικ για να δημιουργήσω ένα καινούριο και paste το Α. Και λοιπόν θα έκανα αυτό. Σίγουρα όσοι έχετε ασχοληθεί με σχέδιο και δημιουργία γραφικών και τίτλων μέσα στο Photoshop, αυτή είναι η διαδικασία που έχετε και συνεχίζετε μάλλον να έχετε. Αλλά πιστέψτε με, είναι μια ξεπερασμένη διαδικασία. Θα μάθουμε σήμερα να κάνουμε τέτοια και πιο περίεργα πράγματα μέσα από το ίδιο ακριβώς layer που έχουμε το αρχικό μας. Οπότε κάνω μερικά undo, να γυρίσω πίσω, εδώ λοιπόν. Και θα πάμε λοιπόν για αρχή να κάνουμε αυτό Smart Object, οπότε δεξί κλικ και convert to smart object. Πάρα πολύ ωραία, βλέπετε ότι έχει φύγει πλέον το tough από εδώ σαν layer και έχει πάρει τη θέση του ένα κουτάκι εδώ κάτω, το οποίο είναι το σύμβολο του smart object,
και το παλαβός που φαίνεται εδώ. Φυσικά το κείμενό μας δεν έχει γίνει raster eyes, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να το επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, έτσι. Βρίσκεται απλά μέσα εδώ. Οπότε να κάνω διπλό αριστερό κλικ στο thumbnail, στο εικονίδιο, θα ανοίξει ένα καινούργιο παραθυράκι και μετά λοιπόν βλέπουμε το κείμενό μας κανονικά σε ένα άλλο περιβάλλον πλέον, σε ένα άλλο αρχείο. Οπότε αυτό είναι το Smart Object, έτσι λειτουργεί. Και τώρα λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο Edit, θα επιλέξω το Puppet Warp και λοιπόν, φυσικά για εσάς θα έχει και αυτό επιλεγμένο, βλέπετε, το Show Mesh, αλλά επειδή λίγο μπερδεύει αυτό, το έχω πενεργοποιημένο για τώρα, άλλες φορές χρειάζεται πάντως. Γενικά το Puppet Warp είναι μια φανταστική λειτουργία που έχει το Photoshop CS5, δεν την έχουμε δει πολύ, ίσως καθόλου μέχρι στιγμής, αλλά πιστέψτε με, κάνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Και νομίζω ότι συστήνω ανεπιφύλακτα, όχι νομίζω, τη συστήνω ανεπιφύλακτα σε όσους έχουν CS5 να την πιάσουν και να τη μάθουν και να δουλέψουν μαζί της. Μπορεί να κάνει πολύ εντυπωσιακά πράγματα. Λοιπόν, πηγαίνω τώρα στη λέξη παλαβός και κάνω κλικ σε κάθε γράμμα. Όταν θα κάνω κλικ εδώ πάνω, θα δημιουργεί ένα point, ένα κίτρινο λοιπόν κυκλάκι. Κοιτάξτε εδώ, να το βλέπετε το ένα. Οπότε είναι σαν πινέζα αυτό, έτσι. Βλέπετε και το συμβολάκι του πιν, τη πινέζα. Θα βάλω λοιπόν και ένα εδώ, και ένα στο λάμδα, και ένα στο α. Και ένα στο β και εδώ ίσως και ένα στο σ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτιάξει αυτά τα 7 κυκλάκια. Αυτό που θα κάνουμε τώρα λοιπόν είναι, θα πάμε στο α, θα κάνω κλικ εδώ πάνω και βλέπετε ότι μπορώ να το τραβήξω, να το πάω όπου θέλω. Βλέπετε πόσο όμορφο, χωρίς να μου παραμορφωθεί καθόλου. Βλέπετε, μπορώ να το φέρω ακόμα και εδώ. Είναι φανταστικό, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Οπότε λοιπόν θα το φέρω κάπου εδώ, ίσως λίγο πιο μέσα. Θα πατήσω το OK και βλέπετε λοιπόν έχει πάει εδώ. Βασικά δεν έπρεπε να πατήσω το OK, συγγνώμη. Πάμε λοιπόν πάλι από την αρχή. Αν πατήσουμε OK χάνουμε το Puppet Warp. Οπότε επιλέγω ξανά και βάζω λοιπόν τις πινέζες μου. Καλό είναι που κάνω και εγώ κάποιο λάθος για να βλέπουμε, να μην το κάνουμε, να μην φαίνεται τόσο τέλειο ώρες ώρες. Οπότε βλέπετε, δεν πατάμε ποτέ OK. Απλά πρώτα πρώτα τοποθετούμε τα πράγματά μας εκεί που πρέπει. Σε περίπτωση που ήθελα εγώ αυτό να το κάνω rotate, δηλαδή να το στρίψω, θα έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο. Λοιπόν, πινεζάκι, βλέπετε εδώ. Και τώρα λοιπόν, αν κάνω. Α, μου λέει, βασικά συγγνώμη, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Εδώ λοιπόν, βλέπετε, κάνοντας click and drag, μπορούμε να το περιστρέψουμε, να το τσαλακώσουμε περισσότερο. Βλέπετε, μπορεί να πάει και ανάποδα αυτό. Θέλει φυσικά προσοχή στην παραμόρφωση. Αλλά εγώ δεν θέλω να το παραμορφώσω. Οπότε θα το αφήσω χωρίς rotation. Μισό λεπτό. Το έχουμε εδώ πέρα. Με το Alt βλέπετε μπορώ να το κόψω. Πολύ ωραία. Φέρουμε λοιπόν λίγο πιο μέσα αυτό. Θέλω να κάνω ένα κείμενο που θα πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, έτσι. Να είναι αρκετά παλαβό. Οπότε δεν πατάω OK ποτέ. Μέχρι να τελειώσω. Πηγαίνω στο Lambda. Το φέρνω και αυτό λίγο πιο μέσα. Λίγο πιο πάνω, όπου θέλετε. Να, ωραία. Και στο α αυτό. Λοιπόν, το επιλέγω. Το φέρνω λίγο πιο κάτω. Φυσικά βλέπετε κάποια κόκκινα εδώ πέρα περίεργα. Μην φοβάστε, αυτά θα φύγουνε. Μην φοβάστε, αυτά θα φύγουνε αμέσως. Μόλις πατήσουμε το OK. Ας το περιστρέψουμε λίγο το β. Κάνω δεύτερο point. Και το φέρνουμε λίγο πιο κάτω, ίσως. Κάπως έτσι εδώ. Πολύ ωραία. Παίρνουμε και το ως. Και το σίγμα λοιπόν θα έρθει, θα κάτσει εδώ. Ίσως να το περιστρέψουμε και αυτό για να φανεί λίγο η άκρη του σίγμα. Έτσι λοιπόν. Και αυτό κάπου εδώ. Το κόβουμε λίγο αυτό. Να δω λίγο. Βασικά το χάνει. Βασικά μπορεί να γίνει περιστροφή και χωρίς αυτό, οπότε βλέπω. Όχι, δεν γίνεται. Θα το βάζουμε ένα point. Προσοχή. Οκ. Αυτό λίγο τώρα χτυπάει περίεργα. Οπότε βλέπετε τι γίνεται. Οκ. Λοιπόν, το φέρα ανάποδα, μα καταλάβατε. Βγάζει νόημα πάντως. Πολύ ωραία. Και θα πατήσω τώρα το OK. Ίσως να το κόψω αυτό. Μάλλον θα φέρω λίγο πιο κάτω και θα φέρω και αυτό λίγο πιο κάτω. Εδώ λοιπόν. Οπότε παλαβός με τα όλα του.
Κάνω κλικ στο OK και έχουμε λοιπόν κάτι τέτοιο, πολύ ωραίο κείμενο νομίζω, φυσικά δεν βγαίνει άκρη. Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε πότε τελειώνει το ένα γράμμα και πότε ξεκινάει το άλλο. Λοιπόν, τώρα φυσικά μπορούμε να το μεγαλώσουμε αυτό λίγο περισσότερο. Θα πατάω το Ctrl Tab. Okay. Απλά μου λέει ότι προσωρινά θα απενεργοποιηθεί μέχρι να, να πατήσω την επιβεβαίωση του Free Transform. Κάνω κλικ στο OK και ξαναπαναφέρεται λοιπόν εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να βάλω μια σκιά η οποία ουσιαστικά θα πέφτει από το κάθε γράμμα από πίσω. Θα πέφτει δηλαδή από το πρώτο γράμμα πίσω από το επόμενο κτλ. Έτσι. Δεν θέλω απλά μια σκιά να πέφτει πίσω από όλα τα γράμματα. Απλά από το γράμμα, από κάθε γράμμα μάλλον σε κάθε γράμμα. Έτσι, σκιά. Σωστή. Πάμε λοιπόν τώρα για αρχή μέσα στο Smart Object. Και ο λόγος που το κάναμε Smart Object είναι όχι για να μπορούμε να το επεξεργαστούμε. Κάνουμε λίγο zoom out με Ctrl και μείον. Βλέπετε. Αν επεξεργαστούμε τώρα και βάλουμε άλλο κείμενο, δηλαδή να γράψουμε. Σε λεπτό, κάνουμε κλικ εδώ μέσα πάντα για να μπούμε στο Smart Object. Να γράψουμε δηλαδή το κάτι διαφορετικό, θα γίνει χάλια αυτό. Αυτό πλέον γίνεται. Έχει επεξεργαστεί κατάλληλα μόνο για τη λέξη παλαβός, όχι για τίποτα περισσότερο. Οπότε τώρα αυτό το έχουμε κάνει για τον εξής λόγο. Γιατί μπορούμε να βάλουμε κάποια εφέ πάνω του, τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πού τελειώνει το κάθε γράμμα, έτσι. Γιατί, ας πούμε, εγώ τώρα ήθελα να βάλω μια σκιά πίσω από το πι και δεν ξέρω πού τελειώνει το πι, έτσι. Και από το να το κάνω λίγο με το μάτι, με το χέρι γενικά, δεν θα μου βγει καλό. Οπότε θα πάω στο μέσα λοιπόν type που έχω κάνει Smart Object. Θα κάνω δεξί κλικ, Blending Options. Θα πατήσω το stroke, βλέπετε δημιουργεί ένα περίγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα είναι σαν χάρτης. Θα πάω το size στο 1, δεν με πειράζει να είναι κάτι περισσότερο. Κάνω click στο OK και κάνω απλά save. Θα δούμε αυτομάτως ότι έχουμε πλέον και τα... εδώ πέρα βλέπετε, έχουν βγει οι γραμμές λοιπόν του πι και τα λοιπά. Ωραία. Οπότε τώρα αν θέλουμε βάζουμε σκιά πίσω από το πι ή σκιά πίσω από το α. Λοιπόν, εγώ θα πάω σύμφωνα σκαλωτά λοιπόν έτσι, οπότε θα βάλω μια σκιά πίσω από το π, το οποίο ουσιαστικά θα είναι μπροστά από το α, έτσι, με λίγα λόγια. Λοιπόν, αν δεν καταλάβατε δεν πειράζει, τα λέω και λίγο περίεργα. Θα πάω λοιπόν στο Polygon Lasso Tool, το οποίο δεν είναι αυτό που αγαπάω συνήθως το Polygon, μάλλον το εργαλείο που κάνω επιλογές, αλλά δεν πειράζει, είναι το πιο εύκολο νομίζω. Θα κάνω κλικ εδώ, θα πάω στη γωνία του π και θα κατέβω λοιπόν μέχρι κάτω και μέχρι εδώ. Okay. Θα έρθω λοιπόν πιο έξω μετά, θα κάνω ένα περίγραμμα μέσα στο α και θα το κλείσω λοιπόν κάπου εδώ. Οπότε έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Θα δημιουργήσω ένα καινούριο layer, θα το ονομάσω σκιές και θα πάρω λοιπόν τώρα τη βούρτσα μου. Ωραία, με μια βούρτσα 20 pixel και hardness 0%. Και θα περάσω λοιπόν από εδώ, φυσικά το opacity πολύ χαμηλό, γύρω στο 30, μπορεί και χαμηλότερο, στο 20 ίσως, και χρώμα φυσικά ένα μαύρο προς γκρι ίσως κάπου εδώ, το 35-35-35. Κάνω κλικ στο OK και θα περάσω λοιπόν από εδώ, βλέπετε, και θα βάψω ουσιαστικά εδώ μέσα, έτσι. Οπότε περνάω λίγο πιο έξω, βλέπετε, κάπου εδώ, θα δημιουργήσω έναν όγκο με τη σκιά αυτή, θα δώσω μια πιο όμορφη αίσθηση του χώρου και του μεγέθους των γραμμάτων. Κάνω deselect, οπότε πηγαίνω στο select, deselect για να βγάλω το περίγραμμα. Πολύ ωραία. Και θα μπω ξανά μέσα στο Smart Object για λίγο για να δούμε πώς θα φανεί το τελικό μας αποτέλεσμα. Απενεργοποιώ λίγο το stroke, το οποίο κάνει ένα προβληματάκι λίγο στο. Βλέπετε πόσο περίεργο γίνεται εδώ πέρα. Πατάω το Ctrl S ή αλλιώς πηγαίνω File, Save. Και βλέπουμε πόσο ωραίο. Βλέπετε πόσο εντυπωσιακό είναι πλέον. Απλά με λίγο σκιά, με λίγο βούρτσα, έτσι. Και με τη βοήθεια του stroke, το οποίο λειτουργεί σαν χάρτης, έτσι, όπως είπαμε πριν από λίγο. Σαν χάρτης, σαν χάρακας ουσιαστικά. Το επαναφέρω μέσα, πατάω το Ctrl S, Command S στο Mac ή αλλιώς File, Save, για να αποθηκεύσουμε λοιπόν τις ρυθμίσεις του. Πολύ ωραία. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα να βάλουμε το α, το οποίο δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Να δω λίγο πώς είναι. Οκ, πάει κάπως έτσι. Μπορούμε βέβαια να βάλουμε το λάμδα, είναι αρκετά παλαβό, έτσι. Οπότε μπορεί να πάει έτσι, να μην το μπερδέψουμε και ιδιαίτερα. Πηγαίνουμε λοιπόν στο λάμδα, κάνουμε μια γραμμή εδώ, πολύ ωραία. Και θα περάσουμε λοιπόν κάπου εδώ, να πιάσουμε όλο το α. Δηλαδή όχι όλο το α, απλά το σημείο που θα περάσει η σκιά ουσιαστικά μέσα εδώ. Κάνω κλικ στην επιλογή του layer σκιές,
Παίρνω τη βούρτσα μου και περνώ λοιπόν αχνά από εδώ. Βλέπετε και απλά βάφει τώρα μέσα στο περίγραμμα. Έτσι, αυτός είναι ο σκοπός που γράψαμε το περίγραμμα. Και λοιπόν κάνει κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία λοιπόν. Τέλεια. Οπ, βλέπω ένα προβληματάκι εδώ πάνω. Λάθος ήταν αυτό φυσικά. Πατάω deselect, control D, command D στο Mac. Και θα πάρω λοιπόν τώρα τη γόμα μου. Θα μικρύνω φυσικά τη βούρτσα μου με την αριστερή αγγίλη. Βλέπετε πως γίνεται στο πληκτρολόγιο. Και θα το κλείσω αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάθεται πολύ καλά νομίζω το π και το λάμδα. Θα συνεχίσω λοιπόν με το επόμενο λάμδα. Εδώ πέρα λοιπόν, με την επόμενη μεριά. Οπότε προχωράω εδώ. Κάνω ένα περίγραμμα. Φυσικά εδώ πέρα θα βοηθήσω περισσότερο το Pen Tool. Γιατί έχουμε καμπύλη, αλλά δεν πειράζει. Σας προτείνω να μάθετε το Pen Tool. Έχουμε ένα ολόκληρο μάθημα στο site, το οποίο βοηθάει και εξηγεί πώς να δημιουργείται με το Pen Tool. Επιτέλους χωρίς φόβο, γιατί είναι ένα εντυπωσιακό εργαλείο και θα χρειαστεί σε όσους θέλουν να μάθουν γενικά να δημιουργούν, γιατί υπάρχει σε παραπάνω από ένα προγράμματα το Pen Tool. Πολύ ωραία λοιπόν, κάναμε και το επόμενο. Επιλέγουμε σκιές φυσικά, τη βούρτσα μας και κάνουμε λοιπόν και το επόμενο πέρασμα μας, την επόμενη σκιά. Εδώ πέρα φυσικά δεν θα έχει πολύ σκιά, θα έχει όμως εδώ πέρα σκιά και εδώ κάτω ίσως λίγο περισσότερη. Πολύ ωραία. Βλέπουμε γενικά ότι τα α είναι λίγο ρηγμένα συγκριτικά με τα επόμενα γράμματα, δεν πειράζει. Προχωράμε στο επόμενο. Πατάμε ένα Ctrl D και deselect και κάνουμε και το περίγραμμα του β εδώ. Πολύ ωραία. Πατάμε το B για να ενεργοποιήσουμε τις βούρτσες μας. Θα κάνω ένα κλικ εδώ και shift click εδώ κάτω. Οπότε βλέπετε κάνει μια ευθεία γραμμή. Τέλεια. Ωραία. Ctrl D και πάμε λοιπόν και στα επόμενα, στο Omicron. Οπότε παίρνω ξανά το Lasso Tool, το Polygon Lasso Tool. Παίρνω λοιπόν από εδώ. Γενικά το Polygon ήταν και εμένα στα πρώτα μου βήματα ο αγαπημένος μου φίλος, αλλά μόλις έμαθα το Pen Tool δεν ξανασχολήθηκα ποτέ με το συγκεκριμένο εργαλείο. Είναι καλό για συγκεκριμένα πράγματα. Θα κάνουμε και ένα μάθημα το οποίο θα εξηγεί στο τι χρησιμεύουν τα Polygonal Lasso Tools και που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα σύντομα στο site. Φυσικά να σας πω ότι υπάρχει ήδη η προσφορά, ισχύει ακόμα για την ετήσια συνδρομή με τη μισή τιμή, δηλαδή με τα 29,99, αλλά ισχύει μέχρι αύριο, έτσι, μέχρι τις 6 λοιπόν πρώτου. Οπότε όσοι θέλετε να γίνετε premium μέλος με τη μισή τιμή, μπορείτε απλά να γραφτείτε λοιπόν, να κάνετε, μάλλον να πληρώσετε και να είστε συνδρομητές για ένα ολόκληρο χρόνο, να μαθαίνετε τα πάντα στο Photoshop και στα άλλα δημιουργικά προγράμματα μόλις με 29,99, 29 ευρώ λοιπόν και 99 λεπτά για έναν ολόκληρο χρόνο, έτσι. Και φυσικά μπορείτε να βλέπετε και τα παλιά μαθήματα, έτσι, γιατί έχω ακούσει διάφορες ερωτήσεις, μπορώ να βλέπω τα παλιά? Φυσικά και μπορείτε να τα βλέπετε. Όλα τα μαθήματα είναι ανοιχτά για τα premium μέλη. Ωραία λοιπόν, περνάμε σιγά σιγά, βλέπουμε πως δημιουργείται ένα πάρα πολύ ωραίο project, το οποίο φάνταζε πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Ωραία, λοιπόν, και πάμε και στο σίγμα, Ctrl D, συγγνώμη για deselect, και πηγαίνουμε λοιπόν στο Polygonal και κάνουμε εδώ ένα περασματάκι. Οπότε βλέπετε ότι τα φωνήεντα ουσιαστικά είναι ρηγμένα στη συγκεκριμένη λοιπόν υπόθεση. Τα α και τα ω είναι πίσω, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον νομίζω έτσι. Και εδώ λοιπόν, πολύ ωραία, παίρνουμε τη βούρτσα μας και κάνουμε εκ νέου ένα περιγραμματάκι, το οποίο θα πηγαίνει ίσα ίσα, βλέπετε, περνάω πιο πολύ εκτός του περιγράμματος, απλά για να γράφω με την άκρη της βούρτσας. Πολύ ωραία. Ctrl D για deselect και έχουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Φυσικά θα βγάλουμε το stroke, οπότε πηγαίνω στο παλαβός, κάνω διπλό αριστερό κλικ, κάνω κλικ στο OK και προενεργοποιώ το effects από εδώ. Πηγαίνω μετά στο file, save και έχουμε λοιπόν, βλέπετε πόσο ωραίο project, πάρα πολύ ωραίο, χωρίς καθόλου κούραση, έτσι. Και από εδώ και πέρα μπορούμε να βάλουμε κάποια σκιά
ίσως από κάτω. Πηγαίνω στο background layer και κάνω κλικ στη δημιουργία νέου layer. Θα το ονομάσω λοιπόν πάτωμα. Και θα βάλω λοιπόν με το elliptical marquee tool, θα βάλω μια σκιά εδώ ίσως. Ωραία. Θα τη βάψω με το ίδιο χρώμα που βάφω και τις σκιές, ή ίσως και σκούρο εντελώς. Μόνο ένα σκούρο κόκκινο, γιατί έχουμε την απόχρωση του μπορντό εδώ πέρα. Οπότε πολύ ωραία, νομίζω ότι κάθεται κάπου εδώ. Στο 2F και 4 μηδενικά. Κλικ στο OK. Και βάφουμε λοιπόν με το κουβά μας εδώ. Πηγαίνουμε στο Select, Deselect και απλά κάνουμε. Βάζουμε ένα φιλτράκι, Filter, Blur, Gaussian Blur. Βλέπετε πόσο ωραίο, πόσο ωραία αίσθηση δίνει πλέον. Νομίζω και στο 10 είναι αρκετά καλό. Και ίσως να το χαμηλώσουμε και λιγάκι. Οπότε δώσαμε περισσότερο βάθος στη δημιουργία μας. Βλέπετε όμως πόσο εντυπωσιακό είναι το Puppet Warp, πόσο όμορφες δημιουργίες μπορεί να μας κάνει, να μας δώσει, να μας δώσει την ευχέρεια και την ιδέα να δημιουργήσουμε χωρίς να κάνουμε ουσιαστικά τίποτα, απλά παίζοντας με τα πινεζάκια του Puppet Warp. Το όνομά μου είναι Βαγγέλης Βλασόπουλος. Αυτό ήταν το δωρεάν μάθημα για το www.elislasop.com. Μείνετε συντονισμένοι, θα υπάρχουν καθημερινά μαθήματα για τα premium μέλη. Για τα δωρεάν, το επόμενο μάθημα θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.